Όσοι ιδιοκτήτες διέθεταν ακίνητα στο Καστέλι Παιδιάδος και τα άφηναν με φόντο την οικονομική κρίση απλά να παλιώνουν και να φθείρονται από το χρόνο, πλέον έχουν ξεκινήσει να τα επισκευάζουν με δεδομένο το ενδιαφέρον που προκύπτει από εργαζόμενους που είτε έχουν ήδη φτάσει στο Καστέλι, είτε θα φτάσουν το επόμενο διάστημα για να εργαστούν για λογαριασμό της Τέρνα που θα κατασκευάσει το νέο διεθνές αεροδρόμιο στην περιοχή. Κάποιος που έχει ένα παλιό σπίτι προσπαθεί να το αναπαλαιώσει ώστε να το δώσει για εγγύηση. Τα φορολογικά είναι λίγο απαγορευτικά, τα κατασκευαστικά είναι λίγο απαγορευτικά, οι άδειες στα ΙΚΑ, κάποιοι που έχουν και μπορούν θα τα φτιάξουν. Θεωρείται επένδυση πάντως. Θεωρείται επένδυση προσωρινή, το βλέπουν και πιο μελλοντικά. Θα βοηθήσει, πώς δεν θα βοηθήσει. Καλά είναι, πολύ καλά. Η εταιρεία στο Καστέλι ήδη έχει ανοίξει γραφείο, ενώ τα πρώτα πρόδρομα έργα έχουν ξεκινήσει μέσω υποεργολάβων και το ενδιαφέρον όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται. Όπως λένε οι κάτοικοι, δίνεται μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ενώ την ίδια εκτίμηση έχουν και όσοι επί χρόνια ασχολούνται με τον τουρισμό στην περιοχή, όπως οι ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων. Αναζητούν να νοικιάσουν κατοικίες, αναζητούν στο ξενοδοχείο αναζητούν κάποιες τιμές μειωμένες σίγουρα. Αναζητούν τέλος πάντων για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον τόπο. Δηλαδή το έχω εξακριβώσει αυτό, γιατί η σύζυγός μου, σας είπα, έχει ξενοδοχείο και ήδη μένει ένα πρόσωπο, δύο πρόσωπα μέσα στο ξενοδοχείο. Ναι, και γραφεία και σπίτια τα πάντα. Είμαστε στη διάθεσή του να του δώσουμε τα πάντα, ό,τι χρειαστούν. Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει την τοπική οικονομία? Πρώτη επένδυση που γίνεται στην Κρήτη είναι αυτή. Και είμαστε εμείς οι τυχεροί. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχουν σπίτια. Δεν υπάρχουν σπίτια. Εγώ θέλω να νοικιάσω και δεν μπορώ. Δεν βρίσκω. Η πρώτη κρούση έχει ήδη γίνει, όπως εξηγούν από ενδιαφερόμενους, να μισθώσουν σπίτια ή και δωμάτια ξενοδοχείων. Κάτι που καλλιεργεί αισιοδοξία για το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες, όσο η περιοχή θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών για την κατασκευή του μεγαλύτερου έργου στην Κρήτη. Έχουν εγκατασταθεί και μηχανήματα και έχουν ξεκινήσει και αρχαιολογικές σκαφές στο βαθμό, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι οι αρχαιολογικές σκαφές. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει καθαρά. Σε βάθος δεν το γνωρίζω αυτό. Γνωρίζω όμως ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι οι άνθρωποι της Τέρνα πρέπει να το δουν πιο σοβαρά και η εταιρεία βασικά να μην βάλει λεωφορεία να τους παίρνει στο Ηράκλειο, γιατί δεν μπορώ να φάμε μόνο τη σκόνη εδώ. Να μείνει και κάτι εδώ για να μην έχουμε και τριβές. Να είμαστε αγαπημένοι. Ως προς το χρονοδιάγραμμα και την πρόθεση της εταιρείας, το έργο να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 4 με 5 χρόνια, μερίδα κατοίκων εξηγεί ότι μπορεί όντως να τηρηθεί, συμπληρώνοντας παράλληλα πως οι ίδιοι περιμένουν η πολιτεία να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί το έργο να έχει για την περιοχή τους. Πιστεύω πως ναι. Μα και πιο πολύ να κρατήσει δεν πειράζει. Στην περίοδο της κατασκευής του αεροδρομίου κάποιοι θα κερδίσουν. Κάποιοι άνθρωποι θα δουλέψουν. Μετά όμως τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία στα γραφεία της στο Καστέλι ήδη έχει τοποθετήσει εργαζόμενους που το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν και για το λόγο αυτό οι κάτοικοι σπέβδουν να διαμορφώσουν τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παραμείνει στο Καστέλι υποστηρίζοντας την περιοχή.